32η αγωνιστική λοιπόν με τον Πετινό, ο οποίος προέρχεται από μια πολύ σημαντική και μεγάλη εκτός έδρας νίκη στην Ορεστιάδα απέναντι στον Ορέστη με 0-2, με 2 γκολ του Τσαγαλά και του Τυριάκη, ενώ από την άλλη ο ΠΑΟΚ Χριστόνης με το ίδιο σκορ επικράτησε του Αετού Βαρβάρος, ο οποίος επίσης έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά με την κλασική μαύρη εμφάνιση η ομάδα του ΠΑΟΚ Χριστόνης. Μεταξύ σοβαρού και αστείου θα μπορέσουμε να πούμε πως πρόκειται για μια άτυπη μάχη Άρη ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπαμε, έχει μεν μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά από την άλλη νομίζω ότι και ο Άρης Πετινού θα θέλει να αφήσει καλές εντυπώσεις και να ικανοποιήσει τους όσους φίλους της ομάδας έχουν βρεθεί στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν, υποθυμίζω, το προ-τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι. Πρώτης έδρας στο παιχνίδι μας, ας ελπίσουμε ότι θα απολαύσουμε καλό θέαμα εδώ στο γήπεδο του Πετινού ανάμεσα στο τοπικό Άρη και τον ΠΑΟΚ Χριστόνης. Κλεισμένος από τρεις, έχασε την μπάλα. Ένα σούτ από αρκετά μακριά από τον Αγαθαγγελίδη. Αρκετός κόσμος στα καρέ του Σακαλίδη για πρώτη φορά σήμερα. Εκτελεί ο Δασκαλάκης, απευθείας τον πήγε. Ρουλ κάθετα για τον Σιδηρόπουλο. Με τον Αϊβάζα το εμπειτηρίο. Ο Σιδηρόπουλος έχει πατήσει περιοχή, το σούτ. Η μπάλα out. Τον λόγο αυτής της διαφοροποίησης. Εκτελεί το φάουλ ο Αγαθαγγελίδης, η μπάλα out. Στο χώρο του κέντρου, το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο στα καρέ του Κοτσάκη. Εκτελεί ο Ευθυμιάδης στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτη κεφαλιά, κατεβάζει ο Χιμολάρη το σούτ με τη μία στην αγκαλιά του Κοτσάκη. Πρώτο σύνδεγμα στο δεύτερο μέρος από τον κύριο Τσιλικά. Κάθετα για τον Ρωμανίδη, κυνηγά. Και ο Παυλίδης, να το λάθος, το πλασέ του Παυλίδη! Δεν ήταν καλό. Αγίας Μαρίνας, ενώ μόλις έχουμε ένα ακόμα τέρμα. Εδώ μια φάση για τον Άρη Πετινό από το πουθενά. Δεν υπήρχε offside. Ο Τσέκος δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η κατοχή παραμένει στα πόδια των φιλοξενούμενων. Σέντρα του Χιμολάρη στο δεύτερο δοκάρι. Το σουτ από τον Ρωμανίδη και πέναλτι. Ο Ρωμανίδης, ο οποίος κέρδισε την εναέρια μονομαχία με τον Χριστοφορίδη. Μεγάλη ευκαιρία για την Κριστό να ανοίξει το σκορ. Εκτελεί ο Ρωμανίδης, παραλίγο να τον πιάσει ο Κοτσάκης, 0-1. Ο ΠΑΟΚ Χριστόνης ανοίγει το σκορ, παίρνει προβάδισμα και βλέπει το δρόμο της παραμονής στην κατηγορία να ανοίγει διάπλατα μπροστά του. 0-1 για τους φιλοξενούμενους με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον σέντερ φορ της ομάδας, τον Ρωμανίδη. Κέρδισε το φάουλ, θα αναλάβει και την εκτέλεσή του. Αρκετός κόσμος στα καρέ του Κοτσάκη. Στο δεύτερο δοκάρι η κεφαλιά, πάσα από κοντά ο Παυλίδης. Τεράστια επέμβαση από τον Κοτσάκη, ο οποίος κρατά ζωντανό στο παιχνίδι τον Άρη Πετινού. Στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρ, για να δούμε λίγο αυτή τη φάση για τον ΠΑΟΚ Χριστόνης με τον Αγαθαγγελίδη να κάνει το πλασί μπάλα λίγο out. Και τώρα θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι μας. Τελικό αποτέλεσμα Άρης Πετινού ΠΑΟΚ Χριστόνης 0-1. Ο ΠΑΟΚ Χριστόνης εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία για άλλη μία σεζόν.